Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, Φόφη, έχουμε αύριο debate. Πώς το λέγει ο Άιμνης Βαλέβας. Ο Άιμνης Βαλέβας, debate. Αύριο είναι η σειρά του Πασόκ, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία η τηλεοπτική αναμέτρηση στην ΕΡΤ. Νέα η ώρα θα πει. Γιατί το βάζουν στο ΕΡΤ News και δεν το βάζουν κάπου να μετρηθεί τηλεθέαση? Γιατί είναι το ενημερωτικό κανάλι, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν μετριέται, μου φαίνεται αυτό. Δεν το ξέρω. Να. Δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια. Τι ώρα ξεκινάει η ώρα το βράδυ. Μην με ενοχλείς μετά από τις 9. Θα έχει δύο διαλύματα μετά τις 12. Μετά τις 12. Θα δω ταινία. Πόσες ενότητες είναι 6? Είναι 6 ενότητες ακριβώς. Θα έχουν τη δυνατότητα να απαντά ο ένας τον άλλο, υποψήφιο, δηλαδή να υπάρχει και ένα follow-up. Νομίζω ότι θα είναι πιο ζωντανό, πιο ελεύθερο σε σχέση με το προηγούμενο debate του Κινάλ. Θα μοιάζει λίγο με το. Βέβαια, εδώ είναι 6 και εκεί ήταν 2 με το debate του Δούκα με τον κύριο Παπαγιάννη, που είχε μια πιο ελεύθερη έκφραση. Εγώ θα κάνω παράπονο. Να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές και ποιοι οι τιμές. Ωραία. Εγώ θα κάνω παράπονο. Αλλά Τετάρτη έχουμε να κουβεντιάσουμε. Τετάρτη έχουμε να κουβεντιάσουμε. Εδώ δεν το συζητώ. Θα σου πούμε, έλα, Φόφη, πες μας. Λοιπόν. Τι έβλεπες τόσες ώρες. Ναι. Πάγωσες την εικόνα. Εγώ θα κάνω παράπονο στη διοίκηση της ΕΡΤ. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φόφη, γιατί δεν έχει συντονίστρια γυναίκα. Έχει μόνο δύο άντρες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μια γυναίκα. Εμείς γιατί τις έχουμε εδώ? Έχει το Γιώργο Κουβαρά και τον Απόστολο. Γυναίκα, εγώ είπα για γυναίκα. Γυναίκες δημοσιογράφους δεν έχουμε που να μπορούν να κάνουν debate. Μόνο οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, παιδί μου. Της ΕΡΤ είναι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.